Γιώργο μου, είσαι καλά. Καλά είμαι, Χριστιανά. Δεν ξέρω, ερχόμουν κοντά σου και μου φαινόταν ότι σκέφτεσαι. Ναι, εσύ το ίδιο, δεν ξέρω. Όχι, εγώ σε είδα και σκέφτηκα. Α, και λέω, τι σκέφτεται τώρα. Ναι. Είσαι καλά, σκέφτηκες είμαι... αυτό που ήθελες να σκεφτείς. Ναι, πέρασε έτσι. Εντάξει, ωραία. Και αφού σκεφτήκαμε λοιπόν και έφυγε, πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε να μαγειρέψουμε. Λοιπόν, Χριστιανά μου, σήμερα θα μαγειρέψουμε παρέα με την Τράτα, με τους καπνιστούς τόνους Τράτα, τις τρεις γεύσεις, πικάντικο, σε φυτικό λάδι, αλλά και τον λεμόνι και ρίγανη. Εγώ επιλέξα τον πικάντικο, νομίζω πως είναι ένα λίγο πιο κρυάδα σήμερα, αλλά τελικά μας βγήκε καλοκαίρι. Αλλά είναι μια καλή συνταγή την οποία μπορείτε να φτιάξετε για το χειμώνα ή αλλάξετε τη με τις άλλες δύο γεύσεις. Καυτερά είναι και ολόχρονα. Και ειδικά τα πικάντικα. Λοιπόν, πάμε να δούμε κάρτα με υλικά. Είναι γρήγορη συνταγή μας και πολύ εύκολη. Πάμε λοιπόν να δούμε την κάρτα με τα υλικά μας. Θέλουμε δύο συσκευασίες πικάντικων καπνιστών τόνο Τράτα. Μία συσκευασία ζυμαρικά της επιλογής μας. Τρεις κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Μία δέσμη σπανάκι. 10 ντοματίνια. Τέσσερις κουταλιές της σούπας κεφαλοτήρι. Λίγο ξύσμα από λιμόνι. Λίγο μαϊτανό. Λίγο αλάτι. Και συνεχίζουμε με την επόμενη μας κάρτα. Αυτό ήταν. Εντάξει, δεν συνεχίζουμε με την επόμενη μας κάρτα. Αυτή ήταν. Αυτά είναι τελικά μας, Χριστιανά μου. Απλά, ωραία, φρέσκα. Λοιπόν, και θα ξεκινήσουμε με την επόμενη. Κύριε Ντόμπλε, συγγνώμη, σκεφτόμουν και εγώ. Εκόλλησα. Είμαστε πολύ σκεφτικοί σήμερα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, θα βάλουμε το τηγάνι στη φωτιά. Πιάστε έτσι ένα μεγάλο τηγάνι, μια κατσαρόλα βαθουλή. Ρίξτε μέσα το λάδι. Ναι. Να πούμε έτσι λίγα πράγματα για το έτσι. Στα γρήγορα για τον τόνο Τράτα. Είναι ότι είναι καπνιστός σε ξυλόφορνο, Χριστιανά μου. Πολύ σημαντικό αυτό. Και είναι πάρα πολύ νόστιμος γιατί είναι ελαφριά η γεύση του καπνιστού μέσα στον τόνο. Ωραία. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε παντού. Τέλεια. Στα ζυμαρικά σας, στα όσπρια. Μπορείτε να μου δυναμώσετε λίγο το μάτι. Βεβαίως. Παντού, όπου θέλετε. Λοιπόν. Τι χόρτα έχεις βάλει τώρα μέσα? Λοιπόν, έχουμε ψιλοκόψει, Χριστιανά μου, το σπανάχι μας. Ναι. Ωραία. Και το ρίχνουμε μέσα στο τηγάνι να μαρανθεί. Ναι. Ωραία. Μέχρι τότε εσείς πάρτε τρίψε, μπράστε τα ζυμαρικά σας, τα οποία θέλουμε 7 με 8 λεπτά να είναι αλτέντε. Εγώ έχω επιλέξει, Χριστιανά μου, σήμερα να βάλουμε φουσίλι, δηλαδή δεσβίδες, να δες εδώ. Ωραία. Εσείς βάρτε, θέλετε τα σπαγκέτι σας ή τις πένες, τις κατουές σας, ό,τι θέλετε. Το κοφτό μας. Ακριβώς. Λοιπόν, θα περιμένουμε έτσι λίγο να μαραθεί. Ναι. Και θα προσθέσουμε μέσα τα ντοματίνια μας. Είναι μια πάρα πολύ ωραία, δεν υπάρχει σάλτσα σε αυτή τη συνταγή, Χριστιανά μου. Είναι οι σωτέοι πάστες οι λεγόμενες. Λοιπόν, θα βάλουμε μέσα και τα ντοματίνια μας, έτσι ωραία κόκκινα μέσα στο πράσινο και θα συνεχίσουμε το σοτάρισμα. Επειδή εγώ έχω επιλέξει τον καπνιστό των πικάντικων, δεν θα προσθέσω πιπέρι, θα βάλω μόνο αλατάκι. Να το εδώ. Βάστε έτσι μπόλικο αλατάκι, χρειάζεται στα ζυμαρικά. Άλλο να σας πιέζει η πίεση. Προσοχή με το αλάτι. Ακριβώς. Λοιπόν, να το εδώ, θα σοτάρουμε ακόμα λίγο, Χριστιανά μου. Ήδη άρχισε και μαραίνουν τα υλικά μας. Εν τω μεταξύ, σήμερα πήγα στην Ελένη, την Ανδρέα και θυμίστε με να πούμε λίγο γι' αυτό. Ναι, πετάχτηκα για λίγο στη Μενεγάκη και ήρθα, έτσι. Λοιπόν, και θα σας πω γι' αυτό μου λέγαμε χθες που μας έλεγε. Μάλλον προχθές το λέγαμε. Χθες μαζί μας τα ρε Γιώργο μου. Ναι. Προχθές μας έλεγε η Μαριέλα για μια δίαιτα. Είναι και τονική, και τονική. Αυτή που κόβει όλους τους υδατάνθρακες και τρως μόνο πρωτεΐνη. Και ρώτησα λοιπόν την Ελένη σήμερα, γιατί πολλοί κόσμος ακολουθεί διάφορες δίαιτες, παράξενες, περίεργες κλπ. Και μου λέει, το μόνο δεδομένο είναι ότι κάποιος θα χάσει βάρος άμα κόψει όλους τους υδατάνθρακες. Τι θα γίνει όμως μετά? Δηλαδή, άμα τρως πρωτεΐνη και σαλάτα, εννοείται, αλλά δεν είναι αυτός ο σωστός τρόπος για να χάσει κάποιος βάρος. Okay. Γιατί μετά και τα ξαναπαίρνουμε όλα πίσω πολύ πολύ σύντομα, με το που ξεκινήσουμε να καταναλώνουμε υδατάνθρακα, γιατί το σημαντικό είναι να κάνουμε μια διατροφή που να μπορείς να την τηρήσεις σε όλη σου τη ζωή. Ναι. Γι' αυτό, Γιώργο μου, εγώ τρώω τη σοκολάτα μου, το ψωμί μου, τα μακαρονούθια μου. Δεν μπορώ, ειλικρινά. Είναι... Σήμερα, μάλιστα, έστειλα της και μήνυμα ότι ήθελα και κάτι άλλο συγκεκριμένο μέσα στη διατροφή και μου λέει, ναι, μια χαρά, μπορούμε να μπει, θα αφαιρεθεί κάτι άλλο και θα μπει αυτό. Τι? Τι ζήτησα? Εμείς ρίχνουμε τους τόνους εν τω μεταξύ. Ζήτησα κάτι, σου πω το είναι. Ναι, εντάξει. Σε ένα μπουκάλι νουτέλα με ζήτησα. Είναι, όχι, όχι, δεν ζήτησα κάτι τέτοιο. Ζήτησα σοκολατοειδές, κάτι άλλο. Ναι, μια χαρά, πολύ ωραία. Κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε έτσι μια ισορροπημένη διατροφή. Ναι, κάτι που να μπορούμε να κρατούμε, δηλαδή να μην είναι μια περίοδος και μετά να μην αντέχεις.
για να συμφωνώ το. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, Χριστιανά μου. Άρα έχει βάλει μέσα του τόνου. Έχουμε μας. Βάλει μέσα του τόνου. Όπω έχουμε εμεί χρησιμοποιούμε τον πικάντικο, δεν τον καπνιστό. Δεν μπορούμε να ψήσουμε τον τόνο μέσα στο. Δεν θα το ψήσουμε, Χριστιανά μου. Απλά θα το σοτάρουμε ελαφριά. Δεν το σκέφτηκα ποτέ. Ναι. Γι' αυτό δεν χρησιμοποιώ σάλτσα. Γιατί θέλω να κρατήσω όλε τι γεύσει του καπνιστού πικάντικου του, τρόνου, του τόνου τράτα. Ούτως ώστε αυτό μόνο χρειάζεται. Θα το φύγουμε από τη φωτιά, θα ρίξουμε μέσα το μαϊτανό μας, τον οποίο έχουμε ψιλοκόψει. Να τον πρέπει εδώ. Να είναι πολύ ωραία η συνταγή μας αυτή. Είναι πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ εύκολη και οικονομική, Χριστιανά. Mm-hmm. Πολύ σημαντικό γι' αυτό. Λοιπόν, ξύσμα λεμονιού, έτσι να αρωματίσουμε λίγο το φαγητό μας. Λοιπόν, να το εδώ. Ωραία. Τέλεια. Ίσως τη φωτιά για λίγο και ρίχνουμε μέσα τα ζυμαρικά μας. Πολύ γρήγορη η γρήγορη συνταγή μας. Το μόνο που θα σας καθυστερήσει είναι τα ζυμαρικά, Χριστιανά μου, που είναι 8 με 9 λεπτά. Λοιπόν, θα ανακατέψετε. Θα το φύγω έτσι από τη φωτιά εγώ, γιατί δεν χρειάζομαι άλλο. Είναι έτοιμη η μακαρονάδα μας. Τέλος, θα μου ρίξετε μέσα κεφαλοτήρι το οποίο έχετε τρίψει πιο πριν. Το κεφαλοτήρι πάει με τον τόνο. Πάει. Επειδή είναι σκληρό τυρί, πηγαίνει. Και επειδή έχουμε ζυμαρικά, Χριστιανά μου, μια χαρά είναι. Ναι. Λοιπόν, να το εδώ. Θα ανακατέψουμε καλά, να πάουν οι γεύσεις μας παντού. Μπράβο, λοιπόν, Τζόρτσι μου. Μυρίζει και πάρα είναι πολύ ωραία. Είναι η δουλειά σου, παιδί μου. Είναι η δουλειά μου, ρε Χριστιανά μου. Είναι η δουλειά μου. Λοιπόν, τα ζυμαρικά μας είναι έτοιμα. Είναι πανεύκολη συνταγή, παιδιά. Ειλικρινά, φτιάξτε στο σπίτι. Εν τω μεταξύ, όμως, αν θέλετε να δείτε περισσότερες συνταγές, μπορείτε να επισκεφτείτε και το website μου, georgoserotokrou.com, ή στο facebook georgoserotokrou chef de cuisine, ή στο instagram georgoserotokrou. Τέλεια. Λοιπόν, Χριστίνα μου, μπορεί να μου κλείσει το μάτι για να μην καώ. Ναι. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για σερβίρισμα. Α, χθες μου στέλνανε μηνύματα και μου λένε πρέπει να έρχονται στο στούντιο να δοκιμάζουν. Επειδή ξέρω πόσο φιλοξενεί, του είπα να κοπιάσουν. Εννοείται, εννοείται. Όσοι θέλουν. Χαρά μα. Λοιπόν, πάρα να πολύ εδώ ωραία. Τα ζυμαρικά μας, Χριστιανά μου. Α, όσοι θέλουν, περνούμε τα περάκια τους, περνούν σπίτι. Ακριβώς. Για το βράδυ, τέλεια. Γιώργο, μου φαίνονται και υπέροχα. Τα χρώματα, ναι. Πάρα πολλά ωραία. Υπέροχα, σας λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, Χριστιανά μου, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ επίσης, να είσαι καλά.